Καλημέρα. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Είναι τα νέα της πόλης, η ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου κοντά σας και σήμερα. Και θα είμαστε μαζί σας κατά τη διάρκεια του επομένου διόρου, προκειμένου να επιχειρήσουμε και σήμερα να προσεγγίσουμε την επικαιρότητα. Σήμερα σας καλημερίζουμε μαζί με τον συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Γιώργο Χατζηθεοδόρου. Και δεν είναι καθόλου τυχαία η σημερινή μας συνομιλία μαζί του, καθώς το ακούτε και στα δελτία ειδήσεων του Δημοτικού Ραδιοφώνου, η Κυριακή είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεδομένων των εσωκομματικών διαδικασιών για την ανάδειξη Προέδρου και μελών Κεντρικής Επιτροπής, του ανωτάτου πολιτικού οργάνου του κόμματος. Κύριε Χατζηθεοδόρου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κυρία Οικονόμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και χαιρόμαστε που μιλάμε πάλι μαζί. Κύριε Χατζηθεοδόρου, ας ξεκινήσουμε από τις διαδικασίες της Κυριακής. Είναι πολύ κοντά πια και ουσιαστικά έρχονται και επικυρώνουν και τις όποιες πολιτικές αποφάσεις στα πλαίσια του συνεδρίου του κόμματος το οποίο προηγήθηκε. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Ευχαριστώ που μας δίνετε αυτή τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε και με όλους τους πολίτες, να ενημερώσουμε πράγματι ότι στις 15 του Μάη ουσιαστικά ολοκληρώνεται η διαδικασία του συνεδρίου, το οποίο έλαβε χώρα από 14 έως 17 του Μάη στην Αθήνα, στις διαζώσεις συνελεύσεις οι οποίες έγιναν εκεί. Mm-hmm. Ήταν πραγματικά ένα πολύ πανηγυρικό συνέδριο, θα έλεγα, μετά από πολύ μεγάλο καιρό απουσίας της επαφής με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες, λόγω της πανδημίας βέβαια και όλων αυτών των μέτρων που είχαμε. Νομίζω ότι ήταν ουσιαστικά το εναρκτήριο λάκτισμα για την αλλαγή πορείας, τον εξυγχρονισμό του κόμματος και βέβαια να επικοινωνήσουμε όλα αυτά τα οποία έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στην διακυβέρνηση 15-19 και βέβαια το τι προτίθεται να κάνει στο επόμενο διάστημα. Ολοκληρώνονται λοιπόν όλες αυτές οι διαδικασίες του συνεδρίου με αποφάσεις που πήραμε εκεί πλέον για εκλογή και Προέδρου από τη βάση αλλά και της Κεντρικής Επιτροπής. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό γιατί ιδιαίτερα για τον Πρόεδρο το θεωρούμε δεδομένο, γιατί υπάρχει άλλος αντίπαλος και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό η συμμετοχή του κόσμου που μπορεί να έρθει και να ψηφίσει άσχετα αν μέχρι τώρα είναι μέλος ή όχι, να έρθει λοιπόν ακόμα και την τελευταία στιγμή να γίνει μέλος και να ψηφίσει για τον Πρόεδρο. Την ίδια μέρα, την Κυριακή, μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, προσερχόμενος κάποιος στο εκλογικό κέντρο, γράφεται μέλος, γιατί συνεχίζεται και αυτό ξεκίνησε πριν από μήνες. Για να μην πω χρόνο, η ανανέωση των μελών του κόμματος. Άρα δίνεται αυτή η δυνατότητα. Ακριβώς. Ελάτε, γραφτείτε, ψηφίστε για Πρόεδρο, σε όποιο τμήμα επιθυμείτε, έτσι. Είναι απόφαση του Τρίτου Συνεδρίου, ναι, μας, ότι δεν μπορεί να ψηφίσει ο καθένας ο οποίος περνάει απ' έξω και μπαίνει μέσα, αλλά όμως για να ψηφίσει. Ναι, θέλει και κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Είναι σημαντικό, δεν είναι μόνο ασφαλιστική δικλείδα. Είναι ότι εδώ δίνουμε τη δυνατότητα στο να συμμετέχει ο κάθε πολίτης στα δρόμενα του κόμματος. Ένα ανοιχτό κόμμα, το οποίο το έχει αποδείξει έμπρακτα αυτό. Και από το 2019 και μετά τις εκλογές του Ιουλίου, το κόμμα μας πενταπλασιάστηκε και στην πόλη και παντού. Αυτή τη στιγμή απαριθμεί πάνω από 60.000 μέλη πανελλαδικά. Όχι ότι είναι πολύ μεγάλο το νούμερο όσο οι ψήφοι οι οποίοι έρχονται κάθε φορά στις βουλευτικές εκλογές, όμως νομίζω ότι ένα δυνατό κόμμα με συνειδητοποιημένα μέλη είναι αυτό που κάνει και τη μεγάλη διαφορά. Εμείς δεν θέλουμε ο καθένας να μπει και να ψηφίσει για να δώσει μόνο 2 ευρώ και να φύγει, αλλά μας ενδιαφέρει και η ουσία του πράγματος. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε την Κυριακή και έχει τη δυνατότητα ο κάθε ένας πολίτης να έρθει, να γραφτεί και να ψηφίσει για τον Πρόεδρο. Δεν έχει τη δυνατότητα βέβαια ένα νέο μέλος τώρα, μετά τις 21 Μαρτίου, να πω ότι όποιος γράφτηκε από εκεί πέρα μετά, να ψηφίσει για την Κεντρική Επιτροπή. Νομίζω ότι αυτή είναι η ασφαλιστική δικλίδα. Ξέρετε γιατί το είπα, βρε κύριε Χατζηθεοδόρου. Νομίζω ότι, εντάξει, τώρα στην ίδια κοινωνία ζούμε. Θυμίζω πριν από αρκετά χρόνια, μπας περιπτώσει, ότι σε τέτοιες διαδικασίες είχαμε και φαινόμενα δίπλων εγγραφών. Δεν τα θυμόσαστε. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα. Οπότε ναι, έτσι διασφαλίζεται. Σου λέει, θα έρθει, θα γραφτεί στο κόμμα και έλα να ψηφίσει για τον Πρόεδρο. Τα ζήσαμε όλα. Ακριβώς. Σε διάφορες διαδικασίες παλαιότερα. Στον συνασπισμό. Πολύ παλαιότερα. Στο κουκουέ εσωτερικού και να μην πάω και πιο πίσω. Και βέβαια στο ΣΥΡΙΖΑ μετά, το συνέδριό μας ήταν αυτό που αποφάσιζε και ξέρετε για κάθε φορά και την Κεντρική Επιτροπή και βέβαια τον Πρόεδρο του κόμματος. Αυτή τη φορά λοιπόν τα πράγματα είναι διαφορετικά και ολοκληρώνεται η διαδικασία λοιπόν όπως είπαμε στις 15 του μηνός την Κυριακή από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Θα υπάρχουν εκλογικά τμήματα στο εργατικό κέντρο της Ξάνθης για να εξυπηρετηθεί η πόλη. Θα υπάρχει στην Γεννησαία,
θα υπάρχουν εκλογικά τμήματα στο Σέλερο και στον Εχίνο. Mm-hmm. Οι ώρες λοιπόν θα είναι 8 με 8 όπως είπαμε και περιμένουμε τον κόσμο εδώ να δώσει την παρουσία του, τη συμμετοχή του, γιατί νομίζω ότι ουσιαστικά θα είναι μια απάντηση στο να διώξουμε αυτή την άγρια ακροδεξιά λέλαπα του κυρίου Μητσοτάκη. Νομίζω ότι αυτή τη φορά εμείς πρέπει να στείλουμε το λογαριασμό απέναντι στην Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να γίνει αυτό. Ο κόσμος δεν αντέχει άλλο. Δεν αντέχει άλλο. Θα το πω όμως τώρα κύριε Χατζηθοδόρου. Είμαστε από το 2019 σε μια 2020 σε μια περίοδο απανωτών κρίσεων διαφορετικών χαρακτηριστικών που αφήνουν βαρύ αποτύπωμα όμως στην οικονομία. Έτσι ακριβώς είναι κύριε Βόλου. Ναι, που σημαίνει πολύ απλά ότι είναι πιεστικό όλο αυτό το οποίο συμβαίνει για την οποιαδήποτε κυβέρνηση. Όχι για την οποιαδήποτε κυβέρνηση. Είδαμε λοιπόν ότι απέναντι σε όλο αυτό το μεγάλο, την μεγάλη αυτή ιστορία της κρίσης, ότι πράγματι φάνηκε ότι μια Ευρώπη ανύπαρκτη, ανήμπορη, ουσιαστικά δεμένη πίσω από το άρμα της Αμερικής να παραπέει. Αυτό το είδαμε και είδαμε ότι από εκεί ουσιαστικά δεν μπορούμε να έχουμε βοήθειες. Δυστυχώς όμως μέσα σε αυτήν την λογική βρίσκεται και η χώρα μας, δεν είναι κάτι ανεξάρτητο. Υπήρχαν όμως και εξαιρέσεις. Υπήρχε η Ισπανία, υπήρχε η Πορτογαλία, η οποία έβαλε πραγματικά ζητήματα σημαντικά για να μπορέσει να κρατήσει όρθια την κοινωνία, να κρατήσουν όρθιες τις κοινωνίες τους. Και νομίζω ότι μέχρι ένα βαθμό τα κατάφεραν κιόλας. Για την εξαίρεση της Ιβηρικής, λέτε, από τις ανατιμήσεις στο ρεύμα. Βεβαίως, βεβαίως. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το σημαντικό θέμα προφανώς για εμάς το ισοκομματικό είναι η ολοκλήρωση του συνεδρίου μας με όλες αυτές τις διαδικασίες οι οποίες προείπαμε. Αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό που σήμερα πρέπει να πούμε και να επικοινωνήσουμε στον κόσμο δεν είναι ούτε τα θέματα της πυρίγκου, ούτε όλα αυτά τα οποία γίνονται μέσα στα πανεπιστήμια με το παρακράτος, το οποίο πράγματι είναι ζωντανό και φαίνεται. Και μιλάω για τα χρεσινά επεισόδια εκεί. Νομίζω ότι πλέον τα βίντεο και όλα αυτά τα οποία κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φανερά ποιος είναι ο δρόμος που ακολουθεί αυτή τη στιγμή η επικίνδυνη αυτή η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Αλλά σίγουρα αυτή τη στιγμή είναι η ακρίβεια. Νομίζω ότι τα βασικά αυτά ζητήματα της ακρίβειας που ταλαιπωρούν και θα ταλαιπωρούν δυστυχώς τους πολίτες είναι μπροστά μας. Και ξέρετε, όλα αυτά τα οποία σήμερα βιώνουμε θα δούμε ότι οι παρενέργειές τους θα είναι και στην επόμενη χρονιά. Ο προϋπολογισμός δηλαδή του 2023 θα είναι ένας καταστροφικός προϋπολογισμός που δυστυχώς από ό,τι φαίνεται θα τον υπογράψει πάλι ο κύριος Μητσοτάκης. Βέβαια πιστεύουμε και όχι είμαστε σίγουροι ότι θα είναι και ο τελευταίος ίσως προϋπολογισμός που θα υπογράψει. Γιατί νομίζω πλέον η αγανάκτηση του κόσμου είναι τεράστια. Και νομίζω ότι ακούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα τις τοποθετήσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αναφέρονται στους ανθρώπους που τους έχει έρθει ο λογαριασμός. 3, 4, 5 φορές παραπάνω. Νομίζω ότι όλοι έχουμε πάρει τους λογαριασμούς. Και βέβαια ακούσαμε το πολύ ωραίο, το τζάμπα πέθανε. Ποιος ζούσε τζάμπα ή ποιος ζει τζάμπα σε αυτή τη χώρα τα τελευταία 50 χρόνια. Τουλάχιστον σίγουρα αυτοί που ζουν τζάμπα, πρώτα απ' όλα είναι η οικογένεια Μητσοτάκη και οι μέτεροι και αυτές οι εταιρείες οι οποίες εξυπηρετούν. Αλλά για να είμαστε και λίγο πιο ακριβείς, τουλάχιστον σήμερα αυτό το οποίο συμβαίνει με την ενέργεια είναι πραγματικά τραγικό, κύριε οικονόμου. Και νομίζω ότι ο προϋπολογισμός ο οποίος μπαίνει μπροστά έτσι ώστε να υπάρξει μια ανάσχεση σε όλο αυτό, τα 280 εκατομμύρια δηλαδή, για τους 4 εκατομμύρια καταναλωτές που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, είναι πραγματικά αστείο. Θα δούμε τελικά ότι δεν θα είναι 600 ευρώ στον καθέναν, θα είναι κάτι 50, κάτι 80, κάτι τέτοιο αν θα είναι και σε κάποιους. Είναι σημαντικό όμως να τονίσουμε ότι το ρεύμα σήμερα κόβεται σε αναπήρους, σε συνταξιούχους, σε ανέργους και σε οικογένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν αυτό το κέντρο. Επιμένει πάντως η κυβέρνηση ότι σε όσους δεν δύνανται να πληρώσουν δεν θα κόβεται το ρεύμα. Τώρα βέβαια αυτό το λέει η κυβέρνηση, είναι θέμα παρόχων. Ναι κύριε, σας προλαβαίνω. Ναι, εντάξει. Απλώς το επισημαίνω γιατί είναι μια διαρκής έτσι τοποθέτηση στελεχών του κόμματος. Είναι όμως θέμα παρόχου αυτό, έτσι. Οι δύο απλήρωτοι λογαριασμοί το υπογράφουμε στα συμβόλαιά μας, δεν είναι κάτι δηλαδή που... Τους παρόχους, κυρία οικονόμου, και το ξεπούλημα της δημόσιας εταιρείας της ΔΕΗ την έφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Η ρήτρα αναπροσαρμογής υπογράφηκε το 2013. Εμείς στη διακυβέρνησή μας δεν εφαρμόσαμε τη ρήτρα αναπροσαρμογής και να τονίσω εδώ ότι δεν έγινε ούτε ένα ευρώ αύξησης από το 2015 έως το 2019. Εάν είχαμε 5 ανακοινώσεις
το να κοπεί το ρεύμα, εμείς είχαμε 4 κατευθείαν επανασυνδέσεις. Αυτό λοιπόν το οποίο κάναμε. Ναι, όχι, κύριε Χατζηθοδόρου. Το ΦΠΑ, κύριε οικονόμου, μειώνοντας και το ΦΠΑ από το 13 στο 6%. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν γίνει. Και σήμερα η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη του Τσίπρα για την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής νομίζω ότι είναι επίκαιρη και σημαντική. Είχαμε σήμερα και μια ανακοίνωση από αυτού, από τον κύριο Παπαθανάση. Από Ιούλιο λέει καταργεί τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Θα δούμε, ας περιμένουμε, θα δούμε. Ίσως να μας προλάβουν και οι εξελίξεις. Είναι πολύ ρευστό. Μακάρι, κύριε οικονόμου, πράγματι. Πάντως θα πω για τη ΔΕΗ το εξής. Είπατε ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής γεννήθηκε το 2013. Τότε μπήκε στη ζωή μας. Σωστά, δεν την εφάρμοσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με το μνημόνιο το οποίο υπέγραψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να σας θυμίσω, κύριε Χατζηθεοδόρου, είχαμε την ένταξη στο χρηματιστήριο της ενέργειας, έτσι. Όλα αυτά, θέλω να πω, έχουν μια πορεία. Πάμε λοιπόν τώρα, κύριε. Έχουν μια πορεία, το ένα πίσω από το άλλο έρχεται. Τι εναλλακτικές είχε η παρούσα κυβέρνηση να μην εφαρμόσετε ρήτρα αναπροσαρμογής? Οικονόμου, τις εναλλακτικές που είχαμε κι εμείς. Νομίζω ότι πράγματι έτσι έγινε. Όχι νομίζω, έτσι έγινε. Έτσι έγινε. Ήταν μέσα στο μνημόνιο, στο τρίτο μνημόνιο, στο οποίο υπογράψαμε εμείς, το κόστος των 5 δισεκατομμυρίων, το οποίο εμείς το φέραμε σε πέρας, κύριε οικονόμου. Να μην θυμηθούμε τώρα τα μνημόνια που υπέγραψε ο Γιώργος Παπανδρέου με 200 δισεκατομμύρια επιστροσκά, να μην αναφέρουμε τα υπόλοιπα του Βενιζέλου και του Σαμαρά, τα 65 δισεκατομμύρια. Εμείς υπογράψαμε λοιπόν ένα μνημόνιο των 5 δισεκατομμυρίων, το οποίο φέραμε εις πέρας, καλός ή κακός, αλλά τι καταφέραμε, κύριε οικονόμου, όμως τον Αύγουστο του 2018, να βγούμε από τα μνημόνια. Καταφέραμε να βγούμε από τα μνημόνια. Και αυτό όσο να θέλουν να το καλύψουν δεν είναι δυνατόν να γίνει και βέβαια. Επικαιροποιείται το αφήγημα. Στα 200 χρόνια αυτού του κράτους αφήσαμε για πρώτη φορά ένα ταμείο 37 δισεκατομμυρίων, τα οποία θα μπορούσε να διαχειριστεί με λογική και σύνεση μια κυβέρνηση, η οποία πραγματικά θα στόχευε στον κόσμο και όλο αυτό θα πέρναγε στην κοινωνία, θα πέρναγε μέσα στην αγορά. Αυτό λοιπόν που δεν έκανε. Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να διαλύσει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επέλεξε να διαλύσει γενικώς την εργασία, να φτάσουμε σήμερα στο 10,2 πληθωρισμό, όταν ακόμα και η Τράπεζα της Ελλάδος, του κυρίου Στουρνάρα τέλος πάντων, έλεγε ότι το 2022 θα έχουμε 5,2, ούτε καν αυτό δηλαδή, και τα πράγματα να οδηγήσουν την κοινωνία πραγματικά σε καταστροφή. Αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα μετρήσει κανείς και εμείς δεν θα αφήσουμε να ξεχαστεί αυτό το οποίο κάναμε. Αφήσαμε ένα δημοσιονομικό χώρο 15 ετών μπροστά μας για να μπορέσουμε να κάνουμε επενδύσεις, να φέρουμε καινούργια πράγματα. Εγώ θα συμφωνήσω όμως ότι είχαμε και την πανδημία, ότι έχουμε και τον πόλεμο με την Ουκρανία και χίλια δύο πράγματα. Υπήρχαν όμως πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε για να σώσουμε την κοινωνία και να μείνει όρθια. Υπήρχε και χαλαρότητα λόγω της πανδημίας. Κυρία οικονόμου, λέω αυτό μόνο. Ήταν ότι η δημόσια εταιρεία ηλεκτρισμού έγινε πλέον ιδιωτική, ξεπούλημα, όπως έγινε και η Ολυμπιακή. Ο καταστροφέας κ. Χατζηδάκης αυτή τη δουλειά έχει μάθει να κάνει. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ένα ένσημο στη ζωή του, αυτό έχει μάθει να κάνει. Ξεπούλησαν τη χώρα ουσιαστικά και άφησαν τους ανθρώπους, ιδιαίτερα τους ευάλωτους ανθρώπους, μετέωρους. Και αυτό νομίζω ότι είναι φανερό και ο καθένας το βιώνει. Βλέπουμε τιμές πραγματικά ακόμα και στο παζάρι, βλέπουμε τιμές ακόμα και στα σούπερ μάρκετ που σήμερα είναι απλησίαστες για τα βασικά είδη. Αφού έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής, πόσο θα πουλήσω παραγωγή? Κάποιος λοιπόν θα έπρεπε να στηρίξει αυτή την κοινωνία. Ποιος θα το κάνει αυτό, αν δεν το κάνει μια κυβέρνηση η οποία έχει και χρήματα? Όμως, τι έκανε ο κ. Μητσοτάκης? Μοίρασε λοιπόν την πίτα της ενέργειας στους συμμετέρους, σε 4-5 εταιρείες που τελικά έχουν υπερκέρδη, κυρία οικονόμου. Είναι 1,5 δις. Είναι 1 δις. 900 είπε η ΡΑΕ. Και η ΡΑΕ που ουσιαστικά είναι μια ανεξάρτητη αρχή και παίρνει εντολές από τον Πρωθυπουργό. Αν είναι δυνατόν, ανεξάρτητη αρχή. Το είπε και ο ίδιος άλλωστε. Δεν πήγε και ακόμη ο λογαριασμός. Ποια είναι τα χρήματα τα οποία περισσεύουν? Και δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε σωστά. Θέλει, λέει, αυτή τη στιγμή να φορολογήσει τις εταιρείες αυτές έτσι ώστε να βοηθήσει από εκεί τις ευάλωτες ομάδες. Προσέξτε, είπε να φορολογήσει. Δεν είναι όμως έτσι. Ουσιαστικά τους βάζει σε ένα ποσό αλληλεγγύης το οποίο πρέπει να επιστρέψουν για να μην φανεί ότι είναι φορολογία. Φορολογία των υπερκερδών δεν θα είναι, όχι? Δεν θα είναι, κύριε Γονό. Όχι. Θα το πάρει σαν φόρο, σαν επίδομα αλληλεγγύης των εταιριών προς τα πίσω και αυτά τα νομικήστικα τερτύπια έτσι ώστε να μην... Κάτι σαν αυτά τα περί εταιρικής ευθύνης που ακούμε, αλληλεγγύης και τα λοιπά. Ακριβώς, κύριε οικονόμου. Ακριβώς. Αυτό δεν το έχω ακούσει από εσάς, τα ακούω τώρα. Το, λοιπόν, γιατί εμείς το ψάξαμε και το είδαμε και είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Οπότε λοιπόν αυτή η κοροϊδία, την οποία βέβαια προφανώς ο κάθε μέσος πολίτης δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Δεν μπορεί να το ξέρει, δεν μπορεί να το γνωρίζει.
Και αυτό είμαστε και σήμερα βέβαια εδώ, για να πούμε κάποια πράγματα, να μας ακούσουν. Δεν θα φορολογηθούν δηλαδή, λέτε εσείς, τα υπερκέρδη? Δεν θα είναι φορολογία, κύριε Οικονόμου. Αυτό ακριβώς σας λέω. Γιατί ακούστηκε κάτι. Όχι, ακούστηκε. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το είπε, στο 90%. Το είπε ο ίδιος. Θα το δούμε όμως αυτό μπροστά μας και να δούμε και πώς θα γίνει η κατάργηση, αν γίνει η κατάργηση από τον Ιούλιο, και να δούμε πόσα χρήματα. Και αν θα είναι κατάργηση η αναστολή. Και από το Δεκέμβριο του 2021 να δούμε πόσα χρήματα τελικά θα πάρουν οι καταναλωτές. Θα το δούμε, κύριε Οικονόμου. Ας δούμε πώς θα πληρώσει όμως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα σπίτι 70 τετραγωνικά και του ήρθε 1.400 ευρώ ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Να δούμε αυτό πώς θα το πληρώσει. Αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το αντέξει μια μέση οικογένεια. Και δεν μιλάω, και μιλάω για τη μέση οικογένεια. Γιατί κάτω από τη μέση οικογένεια βρίσκεται το 80% των Ελλήνων. Μας φτωχοποίησαν. Και νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για να μπορέσουμε να σηκώσουμε κεφάλι τα επόμενα 10 χρόνια. Κοιτάξτε, άρα, είναι ένα δύσκολο. Άρα λοιπόν η αλλαγή, κυρία Οικονόμου, επιβάλλεται. Ο κόσμος φαίνεται. Εμείς δημοσκοπικά, να σας πω, δεν ακούμε την ΑΛΚΟ ή οποιαδήποτε άλλη, την ΠΡΟΡΑΤΑ κτλ. Αυτό που ακούμε είναι η καθημερινή μας σήμερα επαφή με την κοινωνία, που βλέπουμε τελικά ποια είναι η δημοσκόπηση σήμερα. Ένας τόσο αγανακτισμένος κόσμος, ταλαιπωρημένος, φτωχοποιημένος. Και νομίζω ότι την απάντηση θα τη δώσει δυναμικά στις αμέσως επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, γιατί είμαστε και έτοιμοι γι' αυτό. Και νομίζω ότι και η απλή αναλογική εδώ θα μας βοηθήσει. Και εδώ θα πρέπει να καλέσουμε και όλες τις πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες θεωρούνται προοδευτικές, ότι θα πρέπει να βάλουν πλάτη προς αυτό. Νομίζω η επόμενη μέρα είναι η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σε μια προοδευτική μεγάλη συμμαχία, η οποία πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να βγάλουμε τον τόπο μας από την κατάσταση που είναι σήμερα και το σκοτάδι. Να πω το εξής λίγο επί των επισημάνσεων και των τοποθετήσεων του κυρίου Χατζη Θεοδόρου, και δεν ξέρω αν συμφωνεί, θα τον ακούσουμε όμως. Είχαμε πρωτομαγιά την αύξηση η οποία ανακοινώθηκε στον κατώτατο μισθό. Έτσι. Μια γενναία αύξηση για τα δεδομένα μιας χώρας η οποία έβλεπε τον κατώτατο να μειώνεται παραπάνω, όχι να αυξάνεται. Αλλά ήρθε σε μια τέτοια εποχή που, κοιτάξτε τώρα, το ποσοστό της αύξησης με το 10,2 που επισήμως ανακοινώθηκε πληθωρισμό, και είναι ο μέσος όρος πληθωρισμού, δεν είναι πραγματικός πληθωρισμός, είναι πολύ πιο πάνω. Αναρωτιέται κανείς εάν αυτή την αύξηση θα την καταλάβουν εκείνοι οι οποίοι θα την λάβουν στους μισθούς τους. Έχει ήδη εξανεμιστεί. Την έχει φάει το 10,2. Νομίζω δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Αυτό που λέτε είναι είδηση, είναι γεγονός. Δεν είναι κάτι που χρειάζεται να το πω εγώ. Νομίζω έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Και είδαμε ένα πληθωρισμό 10,2 μετά από 28 χρόνια. Τέτοιο νούμερο είχαμε να δούμε το 1994, κύριε Οικονόμου. Νομίζω ότι όλα αυτά τα χρήματα, τα οποία υποτίθεται ότι δόθηκαν, είναι ελάχιστα. Εμείς προτείναμε αυτή τη στιγμή μια αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ. Και βέβαια συγχρόνως ότι θα πρέπει να επιδοτηθεί το ρεύμα, θα πρέπει να επιδοτηθεί το νίκη για τους νέους ανθρώπους και μείωση των ΦΠΑ στα βασικά είδη. Θεωρώ ότι λοιπόν δεν χρειάζεται μόνο μία απλή αύξηση, γιατί πάρα πολύ εύκολα ξέρουμε ότι μπορούμε αυτά τα χρήματα να πάρουμε πίσω. Χρειάζεται λοιπόν μία δέσμη μέτρων, και νομίζω ότι ο Τσίπρας τα έβαλε αυτά εδώ και πολύ καιρό. Τα είπε και στη Βουλή, τα κάναμε και εγγράφος, υπόθηκαν και μέσα στο συνέδριό μας, ότι πραγματικά χρειάζεται μια δέσμη μέτρων που έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή δημοσιονομικά να πάρουμε, κύριε Οικονόμου. Όμως ο κ. Μητσοτάκης έχει επιλέξει να βοηθήσει αυτούς τους συμμετέρους, τους χορηγούς του που τον έκαναν πρωθυπουργό και πιστεύει ότι θα τον ξανακάνουν πάλι. Να μιλήσουμε λίγο για τον Ένθια, κύριε Οικονόμου. Βγήκε ο Ένθια χθες. Βγήκε ο Ένθια. Είδαμε λοιπόν τι έγινε εκεί. Για περιουσίες οι οποίες είναι πάνω από 2 εκατομμύρια, έχουν μείωση του ΕΜΦΙΑ 53%. Αυτό είναι ενδεικτικό της λογικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ότι είναι με τους πλούσιους. Είναι με τους πλούσιους. Να σας πω ότι εγώ πήρα λοιπόν τον ΕΜΦΙΑ μου, τον τύπο σας σήμερα, και από ό,τι πλήρωνα πέρυσι, θα πληρώσω 50 ευρώ λιγότερα. Πιστεύετε ότι αυτό με βοηθάει εμένα? Σε καμία περίπτωση. Που είμαι ένας απλός μισθωτός. Φανταστείτε όμως αυτόν που έχει περιουσία πάνω από 2 εκατομμύρια με μια μείωση της τάξης του 53%. Είναι τρομερό αυτό εδώ. Διαχρονικές οι ευθύνες βέβαια, και φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης. Άρα λέτε ότι ούτε ο μειωμένος ΕΜΦΙΑ είναι έτσι όπως παρουσιάζεται. Όχι, κύριε Οικονόμου, και αυτό θα φανεί. Αν μπει ο καθένας να δει τον ΕΜΦΙΑ του, θα το καταλάβει. Ναι, αυτό είναι κάτι που νομίζω χθες και σήμερα θα το διαπιστώσουμε περισσότεροι. Όχι, θα το διαπιστώσουμε. Το ότι 6 δόσεις έγιναν 10. Δεν μας λέει τίποτα. Μήπως στις 6 δόσεις μπορούσαμε να τον πληρώσουμε και τώρα θα μπορέσουμε στις 10 καλύτερα? Μα είναι τεράστιο το πρόβλημα. Με τέτοια ενεργεία είναι δυνατόν? Είδατε σήμερα τι γίνεται στα νησιά μας, που ψάχνουν να βρουν ανθρώπους να πάνε να δουλέψουν? Ποτέ δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα, κύριε Οικονόμου. Γιατί υπάρχει φέτος αυτό το πρόβλημα? Γιατί έχει τη δυνατότητα σήμερα ένας επιχειρηματίας λοιπόν στα νησιά να κρατάει τους εργαζόμενους όσες ώρες θέλει, να του δίνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει. Οπότε λοιπόν τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ο άλλος δεν πάει να δουλέψει.
και να γίνει σκλάβος σε ένα νησί και να μένει μέσα σε μία κούτα. Φεύγει ξανά ο κόσμος στο εξωτερικό. Φεύγουν παιδιά για την Ξάνθη. Η κυρία οικονόμου φεύγει στο εξωτερικό. Και ξέρετε, είχα πάνω από 1,5-2 μήνες να κατέβω προς τα χωριά και αυτή την εβδομάδα κατεβήκαμε για να ενημερώσουμε και για το συνέδριό μας κτλ. Κατεβήκαμε λοιπόν εκεί και είδαμε μια απελπιστική κατάσταση, μια κατάθλιψη μπορώ να σας πω από τις 8 η ώρα που φτάναμε εκεί στα χωριά το απόγευμα. Ανθρώπους στο καφενείο πλέον που λειτουργεί, αν λειτουργεί ένα, με 2-3 ανθρώπους μέσα, με σβηστά τα φώτα, κυρία οικονόμου. Και όταν είπαμε γιατί δεν ανάβει το φως, λέει. Χιούμορ. Είναι δυνατόν. Πώς θα ανάψουμε το φως? Έχουμε φως για να το ανάψουμε. Είναι κατάθλιψη. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε ένας νέος στην περιοχή, στην περιφέρεια, ενώ του νομού μας. Έχουν φύγει όλα τα παιδιά, έχουν φύγει όλα έξω. Ή είναι επιστήμονες, ή είναι εργαζόμενοι, ή οτιδήποτε άλλο. Και μάλιστα πολλοί από αυτούς. Αυτό θα πρέπει να το δείτε όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Δεν γίνεται να συνεχιστεί, κύριε Χατζηθεοδόρου. Brain drain είναι πληγή για μας. Το ζήσαμε 10 χρόνια με τα μνημόνια. Δυστυχώς τώρα ξανά είμαστε πίσω στα ίδια. Βεβαίως, έτσι ακριβώς έγινε. Πότε τελικά εμείς θα κάνουμε κάτι? Όλα τα προγράμματα τα οποία είχαμε δημιουργήσει στην δική μας διακυβέρνηση. Και να σας πω για τους 5.000 νέους επιστήμονες που δούλεψαν στον ΕΦΚΑ και είχαν φτάσει συντάξεις από τις 350 στις 140. Τους διώξανε και ξαναγίναν πάλι 400.000. Και θέλουμε τώρα μέσα να φέρουμε τους ιδιώτες δικηγόρους και λογιστές. Κύριε Οικονόμου, τα πράγματα είναι πλέον φανερά και ξεκάθαρα. Δεν είναι κάτι άλλο. Μα αφού οι καθυστερήσεις ήταν δραματικές, βρε κύριε Χατζηθεοδόρου. Ποιες καθυστερήσεις, κύριε Οικονόμου? Σας είπα, κάναμε τις συντάξεις από 350-140.000, τις παραδώσαμε το 19. Μα συνεχιζόταν μια κατάσταση η οποία ήταν επίσης δραματική, δηλαδή άνθρωποι περίμεναν 1 και 2 χρόνια να πάρουν σύνταξη. Έτσι ακριβώς είναι. Με αυτό σας λέω. Πώς ζούσαν οι άνθρωποι αυτοί, κανένας δεν αναρωτήθηκε ποτέ. Με τα 100, τα 200 και τα 400 ευρώ της προσωρινής. Ακριβώς, δυστυχώς. Δεν μπορούν να ζήσουν, το ξέρουμε αυτό, κύριε Οικονόμου, το ξέρουμε. Και σας λέω ότι θέλω να πω ότι εάν η είσοδος των ιδιωτών φέρει επίσπευση και λυθεί αυτό το πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα, από τις συντάξεις ζουν αυτή τη στιγμή τα παιδιά των συνταξούχων. Συνεχίζεται αυτό το δράμα στην Ελλάδα. Μην βάζουμε τα χέρια τώρα και στουρθοκαμιλίζουμε. Εκεί είμαστε. Είπα όμως κάτι, ότι φέραμε τις συντάξεις 140.000 το 19, με προοπτική να τις μηδενίσουμε στο επόμενο τετράμινο, πεντάμινο. Τελείωσαν λοιπόν, έγιναν εκλογές και σήμερα ο κύριος Χατζηδάκης τις 140 τις ξανά έκανε 400.000. Αυτό σας λέω. Δεν έγινε όχι καμία πρόοδος. Ξαναγυρίσαμε πίσω. Ξαναγυρίσαμε πίσω. Και σε όλα τα υπόλοιπα εργασιακά, κύριε Οικονόμου, έχουμε φτάσει στη δεκαετία του 60. Μας πήγε πίσω 50 χρόνια ο κύριος Χατζηδάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης. Με εργαλείο τον κύριο Χατζηδάκη. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό το βλέπει ο καθένας. Δεν είναι νέο αυτό που λέμε. Έτσι. Αλλά βγάζουμε και μια αγανάκτηση και ένα θυμό ο κόσμος. Και ξέρετε, ο κόσμος έξω άρχισε, κυρία Οικονόμου, να πεινάει. Να πεινάει. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σας είπα και οι πανενέργειες και τα απόνερα θα τα δούμε και την επόμενη χρονιά. Να δω ποιος θα μπορέσει να βάλει ξανά βενζίνη στο αυτοκίνητό του. Και ας αφήσουμε το αυτοκίνητό μας λοιπόν και την Κυριακή να την περπατήσουμε, όπως είπανε και τα μεγάλα κεφάλια των οικονομικών κάτω. Πείτε μου ποιος θα βάλει πετρέλαιο. Ποιος θα βάλει πετρέλαιο από το χρόνο τον Οκτώβριο. Κύριε Οικονόμου, η βενζίνη έχει φτάσει στο 2,3. Η τιμή Brent του βαρελιού έφτασε σήμερα στα 107, ενώ ήταν στα 130 και αυξανόταν και συνεχίζεται να αυξάνεται ακόμα η βενζίνη. Κύριε Οικονόμου, κάποιος μας κλέβει εδώ. Κάποιος μας κλέβει. Και το καταλαβαίνει ακόμα και ένα νήπιο. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό όμως. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Εμείς πήραμε μια καταστραμμένη χώρα το 2015 και κάναμε ένα έργο. Μέσα από τα λάθη μας, μέσα από τις δυσκολίες μας, είχαμε τη θηλιά στο λαιμό. Καταφέραμε όμως μετά από 3,5 χρόνια να βγάλουμε τη χώρα και να αφήσουμε και χρήματα, κύριε Οικονόμου. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Κοιτάξτε ότι το στοίχημα, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, θα είναι η οικονομία. Η χώρα μας δανείζεται. Αυτό δεν θα πρέπει να. Η χώρα δανείζεται πια από αγορές. Μην το ξεχνάμε. Αυτό δεν είναι τα επιτόκια εκείνα που είχαμε όταν πρώτο τελειώσαν οι δανειακές συμβάσεις και είχαμε αυτή την αναπτυξιακή, έτσι, αυτή την αίσθηση ανάπτυξης στις εκτιμήσεις τις αρχικές. Είμαστε σε λίγο διαφορετικά επίπεδα. Και αυτά θα πρέπει λίγο να τα έχουμε κατά νου για να δούμε και τι μας περιμένει σε επίπεδο οικονομίας. Απλώς το βάζω στη συλλογιστική, μια και βλέπω ότι επικεντρώνει στην οικονομία ο κύριος Χατζηθεοδόρου. Είναι πολλά αυτά τα οποία είναι πιεστικά αυτή την περίοδο. Βεβαίως, βεβαίως, κύριε Οικονόμου, νομίζω ότι όλα θα παιχθούν στην οικονομία. Ναι. Γιατί η οικονομία είναι και υγεία, είναι και παιδεία, είναι όλα. Νομίζω ότι πολλές φορές γινόμαστε και γραφικοί να μιλάμε για το νοσοκομείο μας, το οποίο ουσιαστικά έχει καταρρεύσει. Ξέρετε ότι δεν γίνονται επεμβάσεις, μόνο τα
τα πολύ απαραίτητα και τα πολύ σημαντικά και τα πολύ επίγοντα. Οι γιατροί μας είναι εξουθενωμένοι, είναι κακοπληρωμένοι, είναι απαξιωμένοι και έχουν μείνει με ένα χειροκρότημα το μπαλκόνι μας. Δυστυχώς αυτό όλο αντικατορπτίζει σήμερα και μια κατάθλιψη που έχει περάσει στην κοινωνία. Κοιτάξτε την πόλη μας, κύριε Οικονόμου, κοιτάξτε και σε τοπικό επίπεδο πώς είναι. Είναι μια βρώμικη, σκαμμένη πόλη χωρίς κανένα αποτέλεσμα και καμία ουσία. Έχουμε ένα νοσοκομείο το οποίο, σας είπα, παραπέει και φαίνεται. Ο κόσμος ψάχνει να βρει τρόπους για να πάει να κάνει μια απλή εγχείρηση στην Καβάλα, κάπου αλλού. Γιατί δεν έχουμε όλη τη δυνατότητα, κύριε Οικονόμου, να δώσουμε 3 και 5 χιλιάρικα στον Άγιο Λουκά, στο Διαβαλκανικό. Δεν την έχουμε. Που εκεί προσφέρεται η υγεία υψηλού επίπεδου σήμερα συγκριτικά, ενώ οι επιστήμονες, οι καθηγητές και τα λοιπά βρίσκονται μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Και αυτό φαίνεται. Και αυτό φαίνεται και το ξέραμε και είμαστε σίγουροι και έχουμε εμπιστοσύνη στη δημόσια υγεία, την οποία διαλύει ο Πλεύρης και βέβαια ο Μητσοτάκης, γιατί όλα είναι υπογραφή Μητσοτάκη. Είναι όλα ρήτρα Μητσοτάκη. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Και το βιώνουν, ξέρετε, όχι μόνο εμείς που είμαστε ΣΥΡΙΖΕΙ, το βιώνουν και αυτοί που είναι στο ΚΙΝΑΛ, το βιώνουν και αυτοί που είναι στη Νέα Δημοκρατία, όλοι αυτοί οι απλοί άνθρωποι που παρασύρθηκαν και ψήφισαν και τους έφεραν μπροστά. Νομίζω ότι η απάντηση θα είναι πολύ ηχηρή και βέβαια ο θόρυβος που θα κάνει με το πέσιμο της οικογένειας, η οποία ουσιαστικά έχει κάνει μια αφέμαξη τα τελευταία 50 χρόνια στη χώρα μας, επίσης θα είναι ηχηρή. Έτσι πιστεύω, γι' αυτό αγωνίζομαι και γι' αυτό παλεύω. Και ξέρετε, ανιδιοτελώς πάντα. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό. Γι' αυτό και μπορούμε και μιλάμε και είμαστε καθαροί απέναντι σε αυτό. Και έχω προκαλέσει πάρα πολλές φορές να βρεθεί ένας άνθρωπος και να πει ότι αυτός ο υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ τότε έκλεψε και έβαλε το χέρι στο μέλι. Να βρεθεί ένας και να μας αποδείξει ότι έγινε έστω και ένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας το 15 έως το 19. Να βρεθεί ένας να μας το πει, κύριε Οικονόμου. Είχαν ξεκινήσει πληστηριασμοί. Πρώτης κατοικίας ούτε ένας, κύριε Οικονόμου. Προαπαιτούμενο ήταν, βρε κύριε Χατζη Θεοδόρου, και συνεχίζει να είναι προαπαιτούμενο. Άλλαξε το αφήγημα. Εγώ θέλω στο κλείσιμο της κουβέντας μας λίγο να το βάλουμε αυτό, γιατί θα είναι μια αντιπαράθεση με του πώς φαίνεται ότι αυτό θα είναι το πολιτικό αφήγημα στις επόμενες εκλογές, με του πώς οδηγήθηκε στις προηγούμενες εθνικές εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, με το τέλος των μνημονίων. Και τώρα το αφήγημα αλλάζει, όπως τουλάχιστον αποτυπώθηκε στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, κύριε Χατζη Θεοδόρου, και είναι η έξοδος από την αυξημένη επιτήρηση μέχρι και τον Αύγουστο. Κύριε Οικονόμου, πραγματικά τώρα μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν αγγίζουν κανέναν αυτή τη στιγμή. Κανέναν. Γιατί δεν αγγίζουν κανέναν? Η επιτήρηση υπήρχε και μετά τα μνημόνια, είναι κάτι γνωστό. Υπήρχε η επιτήρηση όπως υπήρχε πάντα. Και όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μια επιτήρηση με τα οικονομικά τους και τα δημοσιονομικά τους. Όχι όπως η Ελλάδα. Όχι όπως η Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα ήταν το πειραματόζω, γιατί η Ελλάδα μάτωσε, γιατί την Ελλάδα την ξεπούλησαν. Και αυτό ακριβώς σας λέω, ότι αυτό το κλίμα το γύρισε πίσω ο Αλέξης Τσίπρας. Το γύρισε πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Ο Τσίπρας παρέδωσε 37 δισεκατομμύρια ταμείο. Όταν εμείς, όταν αναλάβαμε την διακυβέρνηση της χώρας το 2015, βρήκαμε 600 εκατομμύρια και δεν μπορούσαμε την επόμενη εβδομάδα να πληρώσουμε τους μισθούς ούτε των δημοσίων υπαλλήλων ούτε των συνταξιούχων. Κύριε Οικονόμου, αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι δεδομένα. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μία φιέστα και δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε και λίγο, γιατί εγώ έχω την διαστροφή να παρακολουθώ και τα τεκτενόμενα και νομίζω οφείλω να το κάνω και των υπόλοιπων κομμάτων. Τι είδατε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας? Μπορεί κανείς να συγκρίνει τη συμμετοχή των ανθρώπων με τον τρόπο που μίλησαν με αυτό που έγινε εκεί? Μία φιέστα η οποία έγινε μέσα σε ένα περιβάλλον δικό τους αποστηρωμένο. Και να σας θυμίσω ότι δεν υπήρχε ούτε ένας συνδικαλιστής στη ΔΑΚΕ, ούτε ένας, αποκλεισμένοι όλοι. Κύριε Οικονόμου, τα πράγματα είναι εντελώς ξεκάθαρα. Νομίζω ότι εκπροσωπούμε μια άλλη φιλοσοφία, ένα άλλο τρόπο. Εμείς είμαστε μαζί με την κοινωνία. Δεν είμαστε ούτε με την έναργα, ούτε με τους λάτσιδες, ούτε με τις μεγάλες εταιρείες οι οποίες λιμένονται τον τόπο. Και νομίζω ότι η ανάπτυξη, την οποία από τη δεύτερη εβδομάδα φώναζε και τσίριζε, όπως συνήθως κάνει ο κύριος Γεωργιάδης, ότι μπαίνουν μπουλντόζες, περάσαν 3 χρόνια και το μόνο που κάναμε, που έκανε μάλλον, ήταν να διορίσει ανθρώπους σε αυτές τις εταιρείες που ακόμα δεν άρχισαν να δουλεύουν. Ποια ανάπτυξη, κύριε Οικονόμου? Είναι τελειωμένη η χώρα μας. Δεν το καταλαβαίνουμε, δεν το βλέπουμε. Και ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι το φέραν σε αυτή την κατάσταση. Άρα λοιπόν δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Θέλετε να μιλήσουμε για τον τύπο και να δούμε λοιπόν γιατί έπεσε στο 108, σε σειρά 108. Ο τύπος. Νομίζω είναι κάτι που σας ενδιαφέρει και σας καίει σίγουρα. Είναι δυνατόν μέσα
σε 3 χρόνια να πέσουμε 35-38 θέσεις, αν θυμάμαι καλά, όσον αφορά την παγκόσμια αξιοπιστία του τύπου. Ποια αξιοπιστία? Βλέπετε να ανοίγουν κανάλια και να ακούμε κάτι σημαντικό? Ούτε καν πολιτικές συζητήσεις δεν γίνονται, κύριε Οικονόμου. Νομίζω ότι έχουμε χάσει το μέτρο. Καλά, δεν ήταν μόνο αυτοί οι λόγοι. Και βέβαια, κυρία Οικονόμου, έχουμε και δύο δημοσιογράφους που ακόμη δεν εξιχνιάστηκαν οι δολοφονίες τους. Το λέω γιατί στην ετήσια έκθεση των ρεπόρτερ χωρίς σύνορα όλα παίζουν ρόλο. Πώς ανεβοκατεβαίνουν οι χώρες ό,τι αφορά την ελευθερία του τύπου. Έτσι. Γιατί. Σύνορα, λέω, κύριε Οικονόμου. Ναι. Και νομίζω ότι πλέον η αξιοπιστία μας έχει πέσει. Εγώ διάβασα και το άρθρο του Σπίγκελ χθες, για το οποίο μιλάει για τη χώρα μας. Είναι πραγματικά ντροπή να λες ότι είσαι και Έλληνες κάποιες φορές όταν αυτό το πράγμα συμβαίνει στη χώρα σου. Αλλά ξέρουμε ότι ντροπή είναι για αυτούς οι οποίοι κυβερνάνε. Όχι γιατί εμείς είμαστε Έλληνες και πατριώτες. Και να σας πω και το τελευταίο, γιατί νομίζω σας κούρασα αρκετά, ίσως και τους ακροατές μας. Τι κάνουμε με την άμυνά μας? Είδατε λοιπόν τον κυρίαρχο ρόλο που παίζει σήμερα η Τουρκία στον πόλεμο της Ουκρανίας. Είδατε λοιπόν ότι ξανά άνοιξε η αγορά και η Αμερική θα στείλει F-16 στην Τουρκία? Εμάς μας απασχολεί καθόλου αυτό, κύριε Οικονόμου? Ο σύμμαχος μέσα στο ΝΑΤΟ, ο οποίος κάνει καθημερινά 70 και 80 υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά μας, και εμείς δεν κάνουμε τίποτα, κύριε Οικονόμου. Τίποτα. Τίποτα. Τα F-16 θα πάνε στην Τουρκία. Εμείς τι κάνουμε, κύριε Οικονόμου? Δώσαμε τη Σούδα, δώσαμε την Αλεξανδρούπολη, δώσαμε τη Λάρισα, χωρίς ένα αντάλλαγμα. Χωρίς ένα αντάλλαγμα. Αν δεν είναι αυτό ξεπούλημα της χώρας, αυτό που έχει κάνει και ο μπαμπάς Μητσοτάκης και ο γιος Μητσοτάκης, τι είναι, κύριε Οικονόμου? Μάλιστα. Αυτό είναι, και πραγματικά σας εκφράζω και την αγανάκτηση του κόσμου, την οποία εισπράττω όλο αυτό το διάστημα που είμαστε έξω και μιλάμε και βλέπουμε τον κόσμο. Η κοινωνία όρθια, κύριε Οικονόμου. Μάλιστα. Κύριε Χατζηθεοδόρου, να σας ευχαριστήσουμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στις διαδικασίες για την ανάδειξη του κόμματος και του Προέδρου. Να είστε καλά. Περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να στηρίξει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Να ωραία. Εμείς συνεχίζουμε, ανακοινώνουμε τα εκλογικά κέντρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Και αυτό προφανώς που ανακοίνωσε ο κύριος Χατζηθοδόρου και το πρόταγμα, έτσι, και αυτών των εσωκομματικών διαδικασιών, αλλά βεβαίως και της πορείας προς εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν από πλευράς του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς αποδεσμεύουμε τον κύριο Χατζηθεοδόρου. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.